Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε οι εν Χριστώ αδερφοί. Όσοι ζούμε στην προσπάθεια με τη χαρά του Χριστού και με αυτό που λέει ο Θεός θα σου δώσω Υιέ μου, τα πάντα να μου δώσεις εσύ την καρδιά σου, λέει στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό πραγματικά συμβαίνει στη ζωή μας. Εάν δώσουμε την καρδιά μας στο Χριστό, τότε θα δούμε όλα τα καλά του κόσμου. Σήμερα με τον κύριο Χριστοδούλου, σας καλησπέριζουμε κύριε Χριστοδούλου. Καλησπέρα κύριε Τζακλή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε το θέμα του Κοσμάτου Αιτωλού, του Ισαπόστολου Κοσμάτου Αιτωλού, το οποίο μας έχει απασχολήσει στις προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε μιλήσει για τη ζωή του Κοσμάτου Αιτωλού, το μαρτυρικό του τέλος. Έχουμε μιλήσει επίσης για τη δράση του ως εις Αποστόλου στον χώρο τον ελλαδικό, πώς αναβοκατεύηκε την Ελλάδα πολλές φορές, πώς δίδαξε με θυσία μεγάλη και ολοκαύτωμα της ζωής του και σήμερα θα, με τον κύριο Χριστοδούλου θα αναλύσουμε και θα ολοκληρώσουμε μάλλον τις διδαχές του Κοσμάτου Αιτωλού, οι οποίες, όπως μας είπε προηγουμένως ο κύριος Χριστοδούλου, είναι πάρα πολλές, αλλά κάναμε εμείς μια επιλογή. Ναι. Έτσι, είναι πράγματι πάρα πολλές και έχουμε κάνει μια επιλογή. Σκέψε πολλά θέματα. Έχουμε κάνει μια επιλογή και να μην κουράσουμε άδικα. Και μάλιστα μερικές είναι πολύ πρωτότυπες. Ωραία. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όσο μπορούμε περισσότερες. Πολύ ωραία. Σε κάποια διδαχή λέει ο Άγιος Κοσμάς ότι για τον κάθε χριστιανό υπάρχει τρόπος να εξαγοράσει τον παράδεισο. Μάλιστα. Και φέρνει παραδείγματα από την Παλαιά για την Καινή Διαθήκη. Μιλάει για τον Μωυσή, ο οποίος πραγματικά αγάπησε τον Χριστό, τον Θεό, ναι, ναι, και άφησε την πλούσια και γεμάτη ειδονές ζωή στο ναι. Παλάτι του Φαραώ και συγκακοπάθησε με τον λαό του Θεού. Ακριβώς. Τον Νόε, ο οποίος επί 100 χρόνια προετοίμαζε την κυβωτό του Νόε, την ομώνυμη κυβωτό, για να σώσει τα παιδιά του, την οικογένειά του και ένα από κάθε είδος ζώων ένα ζευγάρι, τα οποία θα αποτελούσαν πλέον την νέα γενιά μετά τον κατακλυσμό. Ναι. Ο Μανασσής, ένας βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου, ο οποίος θεωρείται υπόδειγμα μετανοίας και ο οποίος αφού έχασε το θρόνο του και συνελήφθη από τους Βαβυλώνους και έμεινε αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα, εσύρθη αλυσοδεμένος, μετά... Α, με τους γιους του που σκότωσαν μπροστά στα μάτια του και τον έφυγε. Δεν θυμάμαι ακριβώς ότι λέει. Ναι, λέει πως στη Μανασσή σκότωσαν τους γιους μπροστά στα μάτια του και μετά τον ετύφλωσαν. Ξέρω ότι όταν μετανόησε, ο Θεός τον συγχώρησε και τον αποκατέστησε στη βασιλεία του. Ο Ιωακήμ και η Άννα που ήταν όρτοι στη ζωή άτεκνοι και αξιώθηκαν να φέρουν στον κόσμο τον προφήτη Ιωάννη. Όχι τον Ιωάννη. Α, την Παναγία. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον Τζαχαρία με την Ελισάβετ. Ο Ανδρόνικος και η Αθανασία, ένα ζευγάρι οι οποίοι αφού έχασαν τα δύο παιδιά τους απεχώρησαν και οι δύο σε μοναστήρι. Η Μαρία η Αιγυπτία, η οποία μετά από μια ζωή έκλειπτη έφυγε στην έρημο και έγινε πρώτη ασκήτρια. Επί 47 χρόνια ασκήτω μέσα σε απόλυτη πτωχία, σε απόλυτη κακοπάθεια, ένδυα και κατάφερε μετά 47 χρόνια ασκητική ζωή να κοινωνήσει άπαξ των Αγίων Μυστηρίων και να αποτελέσει ένα αιώνιο πρότυπο μετανοίας για όλους τους χριστιανούς. Επίσης αναφέρει ότι στην Ανατολή υπήρχε ένας Άγιος Επίσκοπος, ο Άγιος Κοσμάς λέει για έναν Άγιο Επίσκοπο, ο οποίος είχε αρκετά χρήματα και πήγε και ελευθέρωσε 99 χριστιανούς. Μάλιστα. Και έμεινε μόνο ένα παιδί, το οποίο δεν του φτάναν τα χρήματα για να το ελευθερώσει. Και από την υπερβολική αγάπη που είχε, πήγε και πουλήθηκε δούλος, πήρε χρήματα και το ελευθέρωσε. Μάλιστα. Αυτή του η πράξη
επιβραβεύτηκε από τον Θεό, διότι άρχισε να κάνει θαύματα και ο Κύριος του κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος και τον ελευθέρωσε και επανήρθε στην επισκοπή του, έχοντας ελευθερώσει όλους τους σκλάβους που είχε αρχικά προγραμματίσει. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κοσμά λέει υπάρχει για όλους τους τρόπους να κερδίσουν τον Παράδεισο. Οι μάρτυρες με το αίμα τους, οι όσοι με την ασκητική τους ζωή και εμείς τον κόσμο με την υπομονή και την αγάπη μας προς Θεό και προς τον άνθρωπο. Η αγάπη προς τον Θεό θα είναι κατακόρφη και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Κάπου διάβασα ότι το να είσαι μια ζωή, λέει, στις επάλξεις, ας πούμε, του χριστιανισμού είναι πολύ σοβαρότερο και πολύ μεγαλύτερο από το μαρτύριο. Ναι, βέβαια. Γιατί το μαρτύριο, εν πάση περιπτώσει, είναι μέσα σε... Είναι στιγμιαίο, θέλετε να πείτε. Είναι στιγμιαίο ή... Πάλι δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Το μαρτύριο... Και αυτό έχει τη δυσκολία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά και, γι' αυτό και δεν μπορούν όλοι να έχουν αυτή τη... Αλλά και το να ομολογήσει τον Χριστό, ας πούμε, σε αντίξωες συνθήκες όλη σου τη ζωή, όπως κάνανε πολλοί άνθρωποι, και αυτό θεωρείται ένα διαρκές μαρτύριο, έτσι, και κερδίζει με αυτό τη Βασιλεία του Θεού. Επίσης μιλάει για τους ιερείς, οι οποίοι είναι ανώτεροι και από τους βασιλείς και από τους αγγέλους. Αν δεις, λέει, ένα βασιλιά και έναν ιερέα, να δώσεις προτεραιότητα στον ιερέα, γιατί είναι ανώτερος από τον βασιλιά. Και ακόμα και από τους αγγέλους ανώτερος είναι, γιατί ο ιερέας έχει το χάρισμα από την εκκλησία. Την ορισμένη εξουσία. Ναι. Να μπορεί να κατεβάσει το Άγιο Πνεύμα, ναι, να μετατρέψει τα τίμια δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού. Ναι, ναι, σωστά. Επίσης τους συνιστάει να τιμάνε πολύ τους ιερείς και τους αρχιερείς, ιδίως τους αρχιερείς, και να τους περιποιούνται όταν έρχονται να επισκεφτούν τη χώρα τους, γιατί αυτός ο αρχιερέας, λέει, έχει επάνω του όλες τις ψυχές των ανθρώπων. Να τους δέχεστε με χαρά και να κάνετε την πρέπουσα τιμή και δεξίωση. Επίσης, ότι από τη σωστή διδασκαλία των ιερέων εξαρτάται η σωτηρία όχι μόνο των ανθρώπων, των χριστιανών, αλλά και των ίδιων των ιερέων. Για τους υποψήφιους ιερείς λέει ότι όταν έχουν σκεφτεί να γίνουν ιερείς, πρέπει στα 18 να γίνουν αναγνώστες, στα 20 υποδιάκονοι, στα 25 διάκονοι και από τα 30 και μετά να γίνουν ιερείς. Ο Αγωνός Ιερός ήταν ιερομόναχος. Ιερομόναχος. Δεν ήταν μόνο ιερομόναχος, ήταν αρχιμαντρίτης, ναι. Ήταν αρχιμαντρίτης. Και επίσης λέει να μαθαίνουν γράμματα υποψήφιοι ιερείς για να μπορούν να εξηγούν το Ευαγγέλιο. Στυλιτεύει πολλούς αυτούς που πουλάνε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή τα μυστήρια. Παίρνουν χρήματα στην εξομολόγηση. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Εάν γνωρίζει, λέει ο χριστιανός, κάποιες αμαρτίες ή ασθενείς πλευρές του χαρακτήρως του ιερέως, δεν πρέπει να τον κρίνει, ούτε να τον κατηγορεί, και προπαντός να μην χάνει την εμπιστοσύνη του στα μυστήρια που τελεί αυτός ο ιερέας. Τα μυστήρια είναι πάντα έγκυρα. Το αν, τι θα συμβεί με τον ιερέα που είναι ανάξιος, αυτό είναι θέμα του ιερέα και του Θεού. Ναι, ναι. Ο Θεός θα δεν πρέπει κρίνει να επεμβαίνει ο λαϊκός σε αυτά τα θέματα. Ναι, ναι. Και έτσι λοιπόν ο ιερέας, λέει, είναι ανώτερος και από τους βασιλείς και από τους αγγέλους. Εκτός αν έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα ο ιερέας. Και πάλι η... ομοφιλοφιλία ή συμμονία κλπ. Ναι. Και πάλι... Οπότε μπορεί να δεχτεί και επιτίμια από τους λαϊκούς. Όχι επιτίμια, να τον πιάσουν με αγάπη να του πούνε, να του υποδείξουν το σφάλμα του. Αυτό εννοώ. Να του υποδείξουν το σφάλμα, να μην είναι μουκή απέναντι στον ιερέα, επειδή σεβόμενοι δηλαδή το αξίωμα του ιερέα, δεν πρέπει να γινόμαστε και άνευροι, ανίδεοι. Μα και ο ίδιος ο Χριστός λέει, βλέπεις τον αδερφό σου να μαρτάνει, έτσι, πήγαινε και πες του το ιδιαιτέρως. Εάν δεν συμβα... Όχι να τον διαπομπεύσει, όχι να τον συνεχίσει. Ναι, ναι. Εάν δεν σε ακούσει, πάρε και δύο μάρτυρες και πήγαινε μάλιστα, μαζί. Μάλιστα. Οπότε τότε, αν δεν σε ακούσει και αυτή τη φορά, υπέτει η Εκκλησία, λέει, και από εκεί και πέρα η Εκκλησία έχει τρόπο να το συνετίσει. Ναι.
όσο για την προσευχή, όταν άρχιζε το κήρυγμά του, πάντοτε άρχιζε με κάποιο είδος προσευχής. Είμαι εσπερινό, είμαι παράκληση στην Παναγία, είμαι κάποιους ψαλμούς, με κάποιο είδος προσευχής. Και συνιστά και στους πιστούς να προσεύχονται κατά δύναμη, όπου μπορούν και όσο μπορούν. Μέρα. Κυρίως χρησιμοποιώντας την ευχή του Ιησού. Η ευχή του Ιησού ξέρουμε ότι είναι η κυρία προσευχή των μοναχών. Και είναι... Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Ή πρεσβείες της Παναχράτους Μητρός και πάντων των Αγίων, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Αυτή η σύντομη προσευχή έχει μέσα όλα τα στοιχεία που χρειάζεται μια προσευχή για να είναι εισακουστή από το Θεό. Ομολογούμε μέσα σε αυτή την κυριότητα του Θεού και την, Χριστού. Του Χριστού. Κύριε, το Ιησού Χριστέ σημαίνει σωτήρα μας και χρησμένη δι' Αγίου Πνεύματος. Το Ιησού σημαίνει σωτήρας, ο Χριστός είναι αυτός που είναι και χρησμένος υπό του Αγίου Πνεύματος. Και μετά στο τέλος προσθέτουμε το ελέησόν μας, το οποίο είναι η πιο δυνατή φράση, ότι ζητάμε το έλεος του Θεού χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη οποιαδήποτε καλή πράξη που νομίζουμε εμείς ότι έχουμε κάνει. Ναι, ναι. Διότι τελικά η σωτηρία είναι χάρισμα. Είναι χάρισμα του Χριστού. Δεν είναι αξιομιστία πράγμα. Δεν είναι αξιομιστία, όχι. Ούτε μπορεί καμία αξιομιστία να ξεπληρώσει το χρέος μας απέναντι στο Θεό. Μάλιστα, μάλιστα. Μόνο η σταυρική θυσία του Χριστού, μόνο αυτή αν οικειοποιηθούμε και ζητήσουμε το έλεος του, θα το έχουμε. Μιλάει επίσης για τη μετάνοια. Βέβαια η μετάνοια είναι το κλειδί που ανοίγει τον παράδεισο, έτσι, πάντοτε. Ναι, ναι. Πώς πρέπει να γίνεται η εξομολόγηση, ότι ο άνθρωπος πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη των πραξιών του και να μην κοιτάει να ρίξει τα βάρη στους άλλους. Να υπακούει στις εντολές του ιερέως και αν του βάλει κάποιο κανόνα με προθυμία να τον εκτελεί. Γιατί η συχνότητα της εξομολογήσεως λέει ότι εξαρτάται από τον άνθρωπο βέβαια, αλλά όσο πιο συχνά γίνεται τόσο καλύτερο. Διότι τόσο πνευματικότερος γίνεται ο άνθρωπος όσο εξομολογείται συχνά. Ναι. Για την νηστεία είναι ένα θαυμάσιος τρόπος λέει να ετοιμάζει την καρδιά του να είναι καθαρή. Αλλά δεν πρέπει να τη συναρτήσουμε πάντοτε με τη Θεία Ευχαριστία, με τη συμμετοχή στα Αγρότα Μυστήρια. Δηλαδή είναι δύο άσχετα μυστήρια, εάν κανείς βέβαια λέει αισθάνεται κάποιο βάρος, έχει πέσει κάπου έξω, έχει αμαρτήσει, πρέπει να προσφύγει στον ιερέα να το εξομολογηθεί και μάλιστα χωρίς αναβολή, αλλά εκείνη την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή. Γιατί λέει δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, και να μην φύγεις με την αμαρτία. Μάλιστα. Ακόμα και αν ένας άνθρωπος έχει αποφασίσει να εξομολογηθεί και πεθάνει, προτού πεθάνει μπορεί να εξομολογηθεί και δεν έχει ιερέα, γιατί αυτή εκείνη την εποχή συνέβαιναν αυτό, να μην έχει ένα χωριό ιερέα και να έρχεται περιστασιακά κάποιος ιερέας να κάνει λειτουργία. Ακόμα και αν εξομολογηθεί τις αμαρτίες του σε ένα λαϊκό, ο Θεός το εκλαμβάνει σαν εξομολόγηση και το σώζει. Mm. Και ένας λαϊκός ακόμα λέει μπορεί να... Επειδή έχει και αυτός κάποιο χάρισμα. Γιατί έχει και αυτός χρήσμα, έχει και αυτός τα χάρισματα του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Κοσμάς μιλάει επίσης για το προπατορικό αμάρτημα, ότι η ανυπακοή στο Θεό έγινε αιτία να ξεγυμνωθούν οι πρωτόπλαστοι από τη Θεία Χάρη. Και όχι μόνο αυτό, και μετά έδειξαν μορία και δειλία και φόβο, διότι ενώ ο Θεός προσπάθησε να τους συνετίσει και να τους κάνει να καταλάβουν το λάθος τους και να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους, αυτοί μόνο που δεν κατηγόρησαν και τον ίδιο τον Θεό. Ο Αδάμ είπε ότι η Εύα με παρέσυρε, η Εύα που μου έδωσες, αυτή με παρέσυρε, και ήταν σαν να λέει ότι ο Θεός φταίει για τη δικιά μου αμαρτία, διότι αυτή με παρέσυρε, η Εύα με παρέσυρε. Δικαιολογίες. Ναι. Προφάσεις.
προφάσινα αμαρτίες, έτσι. Ναι. Για το βάφτισμα των παιδιών συνιστάει στους ανθρώπους που φτιάχνουν κολυμβίδες να φτιάχνουν μεγάλες, ώστε να χωράει μέσα το παιδί ολόκληρο, διότι λέει πολλές φορές βλέπουμε τα παιδιά να σελνιάζονται ή να δαιμονίζονται και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι βουτυγμένα, ώστε να πάει παντού το αγιασμένο νερό. Ναι, ξέρετε ότι ουδέποτε έχει συμβεί το παραμικρό ατύχημα σε κολυμβίδρα να πνιγεί το παιδί κλπ. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ τέτοιο πράγμα. Αυτό που φοβόνται δηλαδή οι παπικοί και ραντίζουν τα παιδιά, είναι πολύ κακό. Βέβαια. Γιατί το παιδί δεν πνίγεται στο νερό. Έχει συνηθίσει και μέσα από τον αμερικό σάκο στη μητέρα του να κολυμπάει μέσα στο υγρό. Μερικές φορές μερικές γυναίκες στην Αμερική κάνουν το κετό μέσα σε πισίνες. Ναι. Και το παιδί βγαίνει κατευθείαν μέσα αυτό. Όχι σε πισίνες, σε μπανιέρα. Σε μπανιέρα, σε πισίνες κλπ. Το παιδί δεν πνίγεται εύκολα, ας πούμε. Ξέρει πώς θα. Πάντως λέει ότι γι' αυτό λέει πολλές φορές τα παιδιά έχουν είτε δαιμονίζονται είτε σελνιάζονται, γιατί δεν έχουν σωστά βαπτιστεί. Μάλιστα. Άρα πρέπει να προσέχει ο ιερέας να κάνει τρεις. Ναι, τρεις και να σκεπάζει το ολόκληρο το παιδί με νερό. Όχι να το, το νερό, να μην το περιχύνει αυτό το νερό. Να μην το περιχύνει, να το βουλιάζει μέσα, να το βαπτίζει. Ένας ιεραπόστολος, ο πατήρ Κοσμάς, ο Γρηγοριάτης. Θα του κάνει πατητή που λέμε. Ναι, όταν βάφτιζε, και είχε με το σημείο του Σταυρού είχε αγιάσει το νερό, έτυχε μια μέρα λέει να έχει μια δαιμονισμένη μέσα, η οποία όταν της έριξε το νερό αυτό, σαν να κάει και αισθάνθηκε, δηλαδή αισθανόταν τη χάρη που έχει μέσα το νερό, ενώ ο κύριος άνθρωπος δεν την αισθάνεται. Για τους αποθαμένους λέει, να μην λυπάστε υπερβολικά γιατί έχετε χάσει τους δικούς σας ανθρώπους, αλλά να φροντίσετε να τους βοηθάτε με μνημόσυνα, με προσευχές, με λειτουργίες. Έτσι, ωραία. Και σαρανταλίτουργα, με κερί, με λιβάνι, με νηστείες και με ελεημοσύνες. Μόνο έτσι λέει βοηθάτε τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Γιατί μιλάει επίσης για την αγάπη, η οποία λέει άλλοτε είναι αληθινή και άλλοτε ξύκικη, ψεύτικη δηλαδή, έτσι. Και λέει ότι ήθελε να αποδείξει την υπεροχή του πνευματικού νόμου των χριστιανών και να την αντιπαραβάλει με τον νόμο των Εβραίων και τον νόμο των Μουσουλμάνων. Ο νόμος των Εβραίων λέει είναι φυσικός νόμος και ο των Μουσουλμάνων σαρκικός. Ενώ τον χριστιανό είναι πνευματικός. Τον χριστιανό είναι πνευματικός. Και πώς φαίνεται, λέει, όταν ο πνευματικός νόμος του Ευαγγελίου σου λέει εάν κάποιος σου πάρει ένα φόρεμα, να του δώσεις κι άλλο ένα. Εάν σε ραπίσει από μια σαγόνα, να γυρίσεις και την άλλη. Εάν σου πάρει μερικά γρόσια, να του δώσεις άλλα τόσα. Και έτσι λέει, να του φερθείς με αγάπη και συγκαταβατικότητα, έτσι λέει θα φιλοτιμηθεί αυτός και δεν θα σου κάνει περισσότερο κακό. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που με τέτοια συμπεριφορά θα μείνει αγέροχος και αλήγιστος. Ναι. Αντίθετα, εάν αντισταθείς, λέει, στην επίθεση κάποιου, τότε ή θα σε σκοτώσει ή θα τον σκοτώσει. Θα τον σκοτώσει εσύ. Ότι πρόκειται για κλοπή, Ναι, οτιδήποτε. Και ναι, θα γίνει βία σύγκρουση. Θα γίνει σύγκρουση και είναι απρόβλεπτο το αποτέλεσμα. Να είναι πριν υποχρεωτικός ο χριστιανός. Ναι, ακριβώς. Ιδίως στα υλικά πράγματα, έτσι. Ναι. Βέβαια, δεν αξίζει ούτε το σπίτι σου να χάσει, ούτε την περιουσία σου μπροστά στη ζωή σου. Η ζωή είναι το πάνω σου, εντάξει. Ναι, και όταν έρθει κάποιος να σε κλέψει, πες του πάρτε ό,τι θέλεις, πάρε από εδώ πέρα και πίνεις το καλό, ας πούμε. Ναι. Διότι δεν πρέπει να σκοτωθούμε τώρα για μια κλοπή, ας πούμε. Διότι θέτεις και τη ζωή. Και πιστόλια που παίρνει δεν είναι καλό, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να σκοτώσει. Πολύ κακό είναι. Πολύ κακό. Και έχει συμβεί παρόλο απρόβλητα να είναι οπλισμένος να σε σκοτώσει ο άλλος. Μα άμα βγάλεις πιστόλια και το χρησιμοποιήσεις, είναι το χειρότερο πράγμα. Ναι. Θα σε σκοτώσει ο άλλος οπωσδήποτε. Πάλι αν βγάλεις και σκοτώσεις εσύ, θα είναι πολύ βαρύ. Ναι. Για τους χριστιανούς λέει ότι πρέπει να έχουν δύο αγάπες. Είχα δει ένα έργο, συγχωρείτε αν θέλω να κάνω και μια πικρή παρέμβαση. Ένα πολυιαπωνέζικο του Κουροσάβα, ο οποίος είναι πολύ καλός σκηνοθέτης,
τα έργα του είναι περίπου στα χριστιανικά. Ναι. Είχε λοιπόν ένα γέρο ο οποίος ήταν σοφός σαν τον Σοκράτη, έτσι, και πήγαινε όλη η γειτονιά και τον συμβουλευόταν, ναι, κλπ. Και μια μέρα εκεί που κοιμόταν, ανοίγει το παράθυρο γιατί είχαν κάτι σπίτια ξύλινα, ας πούμε, και με πατώματα εκεί για αυτά, τα γιαπωνέζικα σπίτια. Και μπαίνει ένας κλέφτης μέσα, ένας άξιστος έτσι, χαζός άνθρωπος. Και πάει και του παίρνει την κασετίνα με τα εργαλεία. Mm. Αυτός έκανε ότι κοιμόταν, όταν είδε ότι πήρε την κασετίνα, πάει εκεί, τον πιάνει από το χέρι και του λέει: Κοίταξε να δεις, του λέει, αυτά είναι εργαλεία του. Θα σου δώσω λεφτά. Άσε μου τα εργαλεία, λέει, γιατί με αυτά δεν μπορώ να δουλέψω. Αυτός μόλις τον είδε και σηκώθηκε ο γέρος και του μίλησε, έτσι ευνηδιάστηκε. Σου λέει: Εδώ πέρα οι άλλοι με χτυπάνε, ας πούμε, με βρίζουν, με πάνε στην αστυνομία. Αυτός θα μου δώσει λεφτά. Και του έδωσε λεφτά, τον εκτύπησε και στην πλάτη του, πήδηξε το παράθυρο και ξαναέφυγε. Ναι. Δηλαδή έριξε μία χριστιανική, ας πούμε, έτσι, αντίδραση, που σου λέει: Ο άλλος για να κλέψει αυτός μπορεί να έχει φοβερή ανάγκη. Τι να κάνει, έρχεται σε απόγνωση. Ας του δώσω κάποια χρήματα, ας πούμε, και εγώ δεν χάνω τίποτα να του δώσω μερικά χρήματα του κλέφτη. Τι να κάνω. Αν πεις το κοσμικό φρόνημα δεν το δέχεται αυτό. Σου λέει: Θες να κλέψεις, θα τιμωρηθείς. Θα σε σκοτώσω, θα σε πάω στην αστυνομία, θα σε. Κλπ. Αλλά ξέρω εγώ. Μια μέση δόση είναι πάντα καλύτερη. Συνιστούν πάντοτε η κοσμική άποψη. Δώσ' του να φύγει, ναι, και μην μπεις στον κόπο να τον χτυπήσεις. Είναι... Να σε χτυπήσει και ναι, ναι. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι είναι και χριστιανική αυτή η άποψη. Ναι, ναι, είναι χριστιανική, ναι. Γιατί είπατε κοσμική γι' αυτό. Ναι, η κοσμική άποψη είναι μην έρθεις στα χέρια με έναν ληστή. Κι όμως δεν το κρατούν αυτά. Τις περισσότερες περιπτώσεις αντιδρούν και τους σκοτώνουν. Ναι. Έχω δύο περιπτώσεις εδώ στην Γκίζη εγώ, σε ένα ψιλικρατζίδικο εδώ κάτω στην Βαλτινών και στην γωνία Γκίζη και Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Ναι, εκεί τον σκοτώσανε. Εκεί τον σκοτώσανε, ναι. Ενώ θα μπορούσαν, του πήραν 3.000 ευρώ. Γιατί αντέδρασε. Ναι, αντέδρασε και είπε ότι τους γνώρισε, οπότε αυτή τον σκοτώσανε διότι... Σε απόγνωση ερχόμενοι, ναι, τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Λοιπόν, κρίμα. Όσον αφορά την αγάπη, άλλοτε να είναι αληθινή και όχι ψεύτικη. Λέει παραδείγματι, έχω ένα ψωμί, λέει, να φάω και εσύ δεν έχεις. Αν είσαι και αν σου δώσω ένα κομμάτι και εσένα που δεν έχεις, τότε θα φανερώνω ότι σε αγαπάω. Αν φάω όμως όλο το ψωμί εγώ και εσύ πεινάς, ή αφήσω για αύριο, φανερώνω ότι δεν σε αγαπάω. Το ίδιο και αν εσύ είσαι γυμνός και εγώ έχω, θα σου δώσω να ντυθείς. Εάν εσύ είσαι λυπημένος διότι πέθανε η μητέρα σου, ο πατέρας σου ή το παιδί σου ή άρρωστος και έρθω και σε παρηγορήσω, είναι αληθινή αγάπη. Εάν αδιαφορήσω, λέει, τότε φαίνεται ότι δεν είναι αληθινή αγάπη. Για τον Αβραάμ τον φαίνει σαν παράδειγμα φιλοξενίας, ο οποίος εφιλοξένησε τους τρεις αγγέλους που ήρθαν και το αναγγείλαν ότι θα αποκτήσει γιο. Για την αγάπη στους εχθρούς, εκεί λέει, τη βάζει πάνω και από το μαρτύριο. Και φέρνει και ένα παράδειγμα δύο υποψηφίων μαρτύρων, του Νικηφόρου και του Σαπρίκιου. Ο Νικηφόρος, λέει, είχε σκοτώσει τον αδερφό του Σαπρίκιου. Μάλιστα. Και ενώ βαδίζανε, λέει, προς το μαρτύριο και οι δύο, ο Νικηφόρος του ζήταγε με επιμονή και ταπείνωση να τον συγχωρέσει και εκείνος δεν τον συγχωρούσε. Όταν έφτασε, λέει, ο Σαπρίκιος μπροστά στους δημίους, αρνήθηκε. Έφυγε η χάρη του Θεού από πάνω και αρνήθηκε τον Χριστό. Και αρνήθηκε τον Χριστό και θυσίασε στα είδωλα. Και λαμβάνει την ευκαιρία ο Νικηφόρος. Ο Νικηφόρος μπαίνει στη θέση του και μαρτυράει αυτό στη θέση του Σαπρίκιου, ναι. Επειδή δεν συγχώρεσε τον εχθρό του, έχασε τη δεν μπόρεσε να ομολογήσει τον Χριστό, έτσι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Η αυτομεμψία και η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια, λέει, είναι η μεγαλύτερη αμαρτία την οποία βελίσσεται ο Θεός. Και δυστυχώς την έχουμε όλοι, Ναι. Και την άλλος έχουμε πολύ, άλλος, πάρα λέει. Πολύ, λέει. Έχουμε ένα τεράστιο όγκο υπερηφάνειας. Και λέει, δίνει συμβουλές όπως το γεροντικό και οι Άγιοι Πατέρες. Αν δεν σε πούνε αιρετικό, λέει, τις κατηγορίες και τις ύβρις, έστω και άδικες, να τις δέχεσαι.
γιατί σου κάνουν καλό και σου μαθαίνουν στην ταπείνωση. Μάλιστα. Ενώ ο έπαινος πάνω από τα πνευματικά μέτρα σε βλάπτει σίγουρα. Και λέει ότι πολλοί οι ιεράρχες, οι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου αρέσκονται να τους θεωρούν οι άλλοι Αγίους. Δεν αναιρούν τους επαίνους και τα εγκόμια στο πρόσωπό τους. Αντίθετα, όταν τους κάνουν μια μειωτική παρατήρηση, εξανίστανται. Mm. Εκεί φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι ταπεινοί. Ας τα ακούμε εμείς αυτά. Ναι. Προς γνώση και συμμόρφωση. Επίσης λέει ότι η αγάπη και η ταπείνωση είναι οι δύο φτερούγες που θα σε οδηγήσουν, θα σε κάνουν να πετάξεις στον παράδεισο. Μάλιστα. Τέλος, απολογείται γιατί άφησε το μοναστήρι και βγήκε να διδάξει τον κόσμο. Λέει διότι και εγώ αδερφοί μου κακά το κάνω, γιατί μη θέλετε πει, λέει, και εσύ καλόγερος είσαι, γιατί συναναστρέφεσαι στον κόσμο, και εγώ αδερφοί μου κακά το κάνω, μα επειδή το γένος μας έπεσε σε αμάθεια, είπα ας χάσει ο Χριστός μου ένα πρόβατο και ας κερδίσει τα άλλα. Ίσως η ευσπλαχνία του Θεού και η ευχή σας σώσει και εμένα τελικά. Πόσο ταπεινά μιλάει. Ναι. Και τέλος θα πω κάτι για την Παρθενία, για τον γάμο, λέει ότι ασφαλώς είναι ανώτερη η Παρθενία, αλλά αυτός ο οποίος θέλει να τηρήσει την Παρθενία πρέπει να τηρήσει και την αχτιμοσύνη, λέει. Να μην έχει ούτε σακούλα ούτε κασέλα, να τηγανίζει το σώμα του για να καταπραίνει τις ορμές του, να με νηστείες προσευχές, αγρυπνίες και κακοπάθειες, και επίσης ότι ο καλόγερος δεν πρέπει να συναναστρέφεται με γυναίκες, διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να παρασυρθεί. Βέβαια το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει και με τις μονάζουσες και τις ασκήτριες, και αυτές πρέπει να αποφεύγουν αντίστοιχα τους άντρες, την αντική παρουσία. Η Εκκλησία είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας, όπως η κυβωτός έσωσε τους ανθρώπους από τον κατακλυσμό, έτσι και η Αγία Εκκλησία του σώζει και είναι σαν τη μάνα, λέει. Αν σφάλει ο γιος της μάνας, αυτή τον καλύπτει, τον μαλώνει, αλλά τον δικαιολογεί. Του φέρνει με αγάπη. Ναι. Και γι' αυτό να ορμηνεύετε τα παιδιά σας, λέει, να μην αμαρτάνουν, να πηγαίνουν στην Εκκλησία και να ευλογούνται και να ζήσουν για να προκόβουν. Και εκεί έχει ένα παράδειγμα από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, το μετέπειτα το Χριστόδουλο, ο οποίος λέει για τα παιδιά όχι απλώς να τα ερμηνεύουν, να πηγαίνουν στην Εκκλησία, να τα διδάσκουν ότι έξω από την Εκκλησία παραμονεύει ο πνευματικός θάνατος. Να είναι η κυβωτός της σωτηρίας η Εκκλησία. Η Εκκλησία, ο κυβωτός, είναι χώρος χάριτος και ελευθερίας. Μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός δεν κατακρίνει κανένα, αγαπάει και σώζει. Τι λέει, σε ποιο άλλο χώρο θα ομολογήσεις τα σφάλματά σου και δεν θα σε διώξουνε. Μόνο στην Εκκλησία. Διότι ο Χριστός δεν διώχνει κανένα. Και τέλος, ένα πάρα πολύ σπουδαίο, δεν είναι πολύ γνωστό γεγονός, ότι γιατί ο Θεός εξηγεί, επέτρεψε να σκλαβωθούμε από τους Τούρκους και όχι από τους Δυτικούς. Ναι. Μαντεύω κάπως κατά κάποιο τρόπο την ερμηνεία αυτή. Ναι. Επειδή οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να ενωθεύσουν την Ορθόδοξη πίστη μας. Ακριβώς. Λέγονται ότι είχαν μια τελείως διαφορετική πίστη. Ναι. Ενώ ο παπισμός μπορούσε να την ενωθέψει. Βέβαια. Ότι ο Τούρκος λέει, άμα του δώσεις άσπρα, δηλαδή γρόσια, κάθε και να τον καβαλήσεις ακόμα και να τον κάνεις άλογο, ξέρω εγώ. Δεν. Και γιατί λέει ο Χριστός, εσήκωσε το βασίλειο από τους χριστιανούς και το έδωσε στον Τούρκο. Ήτανε άξιος ο Τούρκος να έχει βασίλειον? Αλλά ο Θεός του το έδωσε για το καλό μας. Γιατί δεν ήφερε, λέει, ο Θεός άλλο βασιλέα? Ήταν τόσα ριγάτα μέσα στην Ευρώπη, θα μπορούσε να τα δώσει σε έναν από τους άλλους λαούς. Μόνο έφερε τον Τούρκο από τα βάθη της Ασίας και του χάρισε το βασίλειο.
λέει, για να μην κολαστούμε, το έδωσε του Τούρκου και τον έχει ο Θεός των Τούρκων, ο σαν σκύλο να μας φυλάει. Mm. Δηλαδή έβαλε ο Θεός τους Τούρκους, οι οποίοι ήταν μια πλανημένη πίστη, εντούτοις όμως μας άφησαν να έχουμε την πίστη μας και να τη λειτουργούμε ανόθευτη. Ενώ ο Πάπας δεν μας άφησε. Ενώ ο Πάπας θα μας είχε... Μας πολεμάει μέχρι σήμερα. Ναι, ναι, και μέχρι σήμερα. Επομένως, η εξήγηση του γιατί ο Χριστός, ο Θεός, πήρε το βασίλειο... Η Ορθοδοξία του κάθεται στο στομάχι του Πάπα. Του κάθεται διότι έχει φύγει και μάλιστα συνεχώς φεύγει όλο και πιο πολύ. Παράδειγμα είναι ότι ο νέος... Ναι. Νομίζω του κοσμάτου ετωλού, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ότι ίσως δεν είναι του κοσμάτου ετωλού, ίσως είναι το Αγίου Ταρασίου, εν πάση περιπτώσει, τώρα μπορεί να θυμηθώ ακριβώς, κάποιος Ορθόδοξος μεγάλος Άγιος μας, λέει ότι ο τελευταίος Πάπας στο Βατικανό θα είναι Πέτρος. Ναι, γιατί? Διότι μετά θα ασπαστούν την Ορθόδοξία. Α, μακάρι. Πότε θα γίνει αυτό τώρα? Εγώ βλέπω πάντως, μελετώντας τη συμπεριφορά των παππών, βλέπω ότι έχουν δημιουργήσει μια λανθασμένη παράδοση η οποία απομακρύνεται συνεχώς από το χώρο της Ορθοδοξίας. Βεβαίως υπάρχουν φωνές διαμαρτυρίες, υπάρχουν θεολόγοι που, της δικής έχουν αυτοί, πέσει πολύ οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι δεν πάνε καλά και ότι προσθέτουν συνεχώς νέα δόγματα. Αν σκεφτείς τώρα ότι ο τελευταίος Πάπας είπε να μας συγχωρεί ο Γαλιλαίος, τι δουλειά έχει τώρα να πει αυτό το πράγμα? Αυτό ήταν η ομολογία του λάθους της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τον Γαλιλαίο. Εντάξει, σιγά τώρα το βλάχανο. Το θέμα είναι το εξής. Γιατί δεν επιστρέφει στην Ορθοδοξία, πρώτον. Δεύτερον, ζητάει συγγνώμη στην Ορθοδοξία και δεν κάνει τίποτα. Ναι. Αυτό είναι και ένα γράμμα, το να ζητήσω συγγνώμη. Βεβαίως. Λοιπόν. Δεν ξέρουμε τι διεργασία. Και τι άλλο είπε? Είπε ότι πρέπει, λέει, κάποτε να καταλάβουμε, λέει, ότι και ο Ιούδας ήταν ένας συνεισφέρον στο θεϊκό σχέδιο για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Λέγονται αυτά τα πράγματα τώρα. Ήταν συνεισφέρον, αλλά δεν είναι συνεισφέρον, παιδί μου. Δεν, η πρόγνωση του Θεού δεν τον εμπόδιζε να έχει... Η πρόθεση του Ιούδα δεν είχε αγνά ελαττήρια. Δεν ξέρουμε πώς. Το Χριστό δεν σταυρώναν για δίχως τον Ιούδα, να έχει την υπόψη σας. Ναι, και δίχως τον Πιλάτο και δίχως τον Ιούδα. Διευκόλυνε ο Ιούδας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει εγώ ότι... Εγώ νομίζω ότι ίσως είχε απογοητευτεί επειδή του κάνα πρόταση να αναλάβει. Δεν υπάρχει βασιλιάς. Τώρα το πτήση, νομίζω εγώ και εσείς. Ναι, το Ευαγγέλιο ναι. Το ίδιο λέει ότι είναι ο γιος της απολίας. Ναι, ναι, όχι. Ναι, ναι, βέβαια. Εφόσον το λέει ο της απολίας, σηκώνει κάποιος να πει ότι αυτό σώθηκε? Εφόσον το λέει το Ευαγγέλιο ο γιος της απολίας, μπορώ να πω εγώ ότι σώθηκε ο Ιούδας? Δεν ξέρουμε τι έγινε. Δεν σώθηκε. Αφού λέγεται ο γιος της απολίας, ο ίδιος ο Χριστός λέει. Ναι, ναι, ναι. Και τους κράτησε, λέει, και τους 12, εκτός από έναν, τον ιό της απολίας, και εννοεί τον Ιούδα. Δεν σηκώνει και άλλη παρερμηνία το Ευαγγέλιο. Μην πλανόμεθα, έτσι. Ναι. Παρά το ότι αυτός απολέστη, όπως ο Σατανάς. Είναι de facto αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς καμιά άλλη. Δεν έχω αντιρρήσεις, ναι. Γιατί δεν το ξέρω καλά το θέμα. Μα, ξέρω όμως ότι άργησε πάρα πολύ να πεθάνει, παρόλο ότι κρεμάστηκε, άλλο έκανε τούτο. Έκανε τρεις μέρες να πεθάνει πάνω. Ας έκανε για 100 που λέει ο λόγος. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθεί να το σώσει. Κανένας δεν επιτρέπεται να αλλάζει. Δεν μπορώ να έχω έγκυρη γνώμη σε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άλλοι που ίσως να έχουν καλύτερη γνώμη. Μα υπάρχει μαρτυρία του Χριστού. Υπάρχει μαρτυρία του Χριστού. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Διαβάστε το εκεί το κεφάλαιο που λέει ότι Πάτερ στον Ιωάννη είναι. Δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, δέστε το. Εντάξει, δεν είναι. Και λέω ότι εγώ κράτησα αυτούς τους έσωσα, εδώ τους έχω, εκτός από έναν, τον ναι. Ιό της απολίας. Και, ναι. Όταν λέει Ιό της απολίας, πάει να πει ότι αυτός έπεσε στην αμαρτία, στη μεγάλη αμαρτία της προδοσίας, η οποία τον έφερε. Όχι, στην κόλαση. Έπεσε στην απελπισία. Στην κόλαση, απελπισία αυτή. Στην απελπισία. Ναι, ναι, ναι. Διότι ο Πέτρος με τον ναι. Αρνηθή, με θόρκου, τρεις φορές τον γνωστό, ίσως είχε κάνει μεγαλύτερη αμαρτία. Ναι. Έκλαψε μετανόηση κλπ. Ο Ιούδας έμεινε μετανόητος, φαινομενικά έκανε μια μετάνοια, έδωσε τα λεφτά, αλλά στην ουσία... Έκανε μετεμελήθη, έκανε το μισό δρόμο. Ωραία, δηλαδή. Το μισό δρόμο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εξηγηθεί αυτό. Ήθελα να τελειώσω τώρα με την τελευταία παρένεση που δίνει ο Άγιος Κοσμάς
στους χριστιανούς της εποχής εκείνης, οι οποίοι πλήρωναν κεφαλικό φόρο το χαράτσι, τους παίρναν τα παιδιά, τους παίρναν τα κορίτσια, και όσο για το χαράτσι λέει, όταν το πληρώνεις για την αγάπη του Χριστού και δείχνεις πως είσαι χριστιανός ορθόδοξος, δεν σε εμποδίζει να φυλάγεις ειρήνη στην ψυχή σου. Και με πόνο και ταπείνωση, αλλά με την πίστη σου, μακριά από τις σατανικές αιρέσεις, να πορεύεσαι στο σωστό δρόμο και προς τον έτερον βίο που παρέχει η ιδιότητα του χριστιανού, δηλαδή την αιωνιότητα. Μάλιστα. Και να δίνεις, λέει, τους φόρους αυτούς που ζητάνε με χαρά. Μάλιστα. Αυτά και ήταν εν ολίγης. Έχει πει και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έχει βγει ένα καινούργιο βιβλίο με την Κοσμοτέτολου. Κυκλοφορούν αρκετά πια. Ναι, έχει ένα βιβλίο. Πάρα πολύ, λέει, πιο ενημερωμένο. Από τη Θέρμη, από τη Θεσσαλονίκη, από το ένα γυναικείο μοναστήρι του Κοσμοτέτολου, νομίζω. Από μία μονή. Μπορεί. Λοιπόν, εγώ έχω υπόψη μου άλλα δύο. Ας το δούμε και αυτό. Και αν έχει τίποτα άλλο, μπορεί να συμπληρώσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Καλά. Ναι. Για να βρούμε και άλλα πολλά, θα έχουμε πάρα πολύ υλικό για τον Άγιο Κοσμά τον Αντωλό, γιατί ήταν ένας Απόστολος ο οποίος δεν άφησε κανένα σημείο θολό ή χωρίς να το φωτίσει. Ναι. Δηλαδή από την Αγία Τριάδα, την Παναγία, τους Αγίους, τα μυστήρια, τη συμπεριφορά του χριστιανού και τα λοιπά, όλα αυτά τα εξήγησε και με πολύ απλό και ωραίο τρόπο. Ναι, γλαφυρό και απλό τρόπο. Ας ευχαριστήσουμε. Να έχουμε λοιπόν την ευχή του. Αμήν. Και την ευχή του Αγίου να έχουμε. Και τις ευχαριστίες μας για όσους μείναν μέχρι αυτή την ώρα και άκουσαν την εκπομπή μας. Να είστε καλά. Χαίρετε, Κύριο. Και από μένα χαίρετε.